Ούτε ο Μπάτης και οι εγκαταστάσεις του γλίτωσαν από την απορροφητική μανία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή πιο απλά τα ΙΠΕ, όπως είναι γνωστό, αφού με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε ήδη διαπιστώνει κάποιος ότι στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου πέρασε και η ακτή του Μπάτη. Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο ακτή Μπάτη Καβάλας, κείμενο στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στην περιοχή Μπάτης Δήμου Καβάλας, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτίσης 70.000 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του κάμπινγκ καθώς και των λουτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ ΕΤΑΔ, όπως αυτό απεικονίζεται στο από το Μάρτιο του 2004 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθμό σχεδίου 203 της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ με κλίμακα 1 προς 500, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εξαιρούνται ρητά από την κατά την ανωτέρω μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ οι εγκαταστάσεις του Αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου. Η είδηση αυτή φυσικά και γέννησε ερωτηματικά στους καβαλιώτες αλλά και ανησυχία στους επινοικιαστές της παραλίας και των εκεί εγκαταστάσεων αλλά και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του συγκροτήματος. Ωστόσο, με δήλωσή του, ο Μάκης Παπαδόπουλος, που νοικιάζει από το δημόσιο την περιοχή, ξεκαθάρισε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας διότι απλά για την περιοχή υπάρχει συμβόλαιο και πως απλώς η κυριότητά της άλλαξε χέρια από έναν δημόσιο φορέα σε έναν άλλον. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν επηρεάζεται καθόλου η συμβατική σχέση που έχουμε με ένα δημόσιο φορέα ο οποίος λέγεται ΤΑΔ, πρώην ΕΤΑ. Απλώς τώρα αλλάζουμε ιδιοκτήτη. Από ένα δημόσιο φορέα που λέγεται ΤΑΔ πηγαίνουμε σε ένα άλλο δημόσιο φορέα που λέγεται ΤΑΙΠΕΔ. Η συμβατική μας σχέση δεν επηρεάζεται καθόλου. Ωστόσο, επειδή γνωρίζουμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ ο ρόλος του είναι να προωθήσει ουσιαστικά ώστε να μεταπολίσει κάποια φιλέτα όπως λέγονται στη δημοσιογραφική γλώσσα ελληνικά και αυτός είναι ο ρόλος του, εσείς φοβάστε ότι ίσως υπάρξει κάποια επαφή ή κάποια άλλη πρόταση για την περιοχή του Μπάτη ώστε να πουληθεί κάπου ή να επινοικιαστεί κάπου αλλού? Όπως σας έχω προαναφέρει, υπάρχει μια συμβατική σχέση, άρα δεν υπάρχουν λόγια ανησυχίας. Από εκεί και πέρα, εάν θα προχωρήσουμε, ξέρουμε όλοι το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ. Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να αξιοποιεί την περιουσία της χώρας μας. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας ρόλος ή καμία ανησυχία. Νομίζω ότι όλα είναι όπως πρέπει να είναι, δεν υπάρχει θέμα, δεν επηρεάζεται η συμβατική μας σχέση. Προς Θεού, οποιαδήποτε αξιοποίηση είναι προς την καλύτερη κατεύθυνση για όλους μας. Και δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που λειτουργούν εκεί? Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, είναι διαφορετικό άλλο από έναν δήμο να έρθει ο φορέας του ΤΑΙΠΕΔ να πάρει ένα φιλέτο ή ένα κομμάτι να το πάρει από την περιουσία του Δήμου και να το εντάξει στο ΤΑΙΠΕΔ, και είναι άλλο η αλλαγή μιας συμβατικής σχέσης, γιατί υπάρχει συμβόλαιο όπως γνωρίζετε με τον Μπάτη, να αλλάξει ιδιοκτήτη. Δηλαδή από ένα δημόσιο φορέα που είναι ΕΤΑΔ πήγαμε σε έναν άλλο δημόσιο φορέα που είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.